Γεια σας παιδιά! Αυτή είναι η τελευταία μας μέρα ή μάλλον οι τελευταίες μας στιγμές σε αυτό το σπίτι που δεν σας δείξαμε όταν μπήκαμε γιατί είχαμε ελάχιστο χρόνο. Για την ακρίβεια είχαμε 2 λεπτά πριν ξεκινήσει το μάθημα του Κωνσταντίνου και τώρα φεύγουμε. Μαζεύουμε τα πράγματά μας. Πάμε να φύγουμε στη σκιά. Κάτσε να δείξουμε μία το σπίτι γιατί δεν το είχαμε δείξει. Αυτή είναι η κουζίνα που ήταν πολύ μικρή, είναι πολύ μικρή και έτσι χρησιμοποιούσαμε αυτή την καρέκλα ως πάγκο. Για να κουμπάμε κάποια πράγματα, γιατί δείτε πόσο μικρός πάγκος. Πώς να μαγειρέψεις εδώ. Είχε βουρνό μικροκυμάτων, αλλά δεν μας άρεσε πολύ η διαρρύθμιση. Ας πούμε το μεσαίο δωμάτιο δεν είναι σκοτεινό, αρκετά σκοτεινό. Το δωμάτιο δεν έχει πόρτα, διαχωριστική πόρτα με το σαλόνι. Και έτσι μπορούσα να ακούσω όλα τα μαθήματα του Κωνσταντίνου για άλλη μια φορά. Η τουαλέτα ήταν okay. Μας άρεσε η τουαλέτα. Τώρα βέβαια σας τη δείχνουμε. Έτσι όπως την έχουμε κάνει μετά από 6 μέρες εδώ. Το καπέλο μου, να μην το ξεχάσω. Φεύγουμε για Παραγουάη. Τελευταίες μας στιγμές στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Φεύγουμε από το σπίτι που μείναμε 6 μέρες. Κανονικά θα μέναμε στην Παμπυλώνια, μια φαβέλα. Είχαμε κλείσει, αλλά τελικά κάτσαμε μια μέρα αντί για, μια νύχτα αντί για 6, αντί για 7. Και ήρθε μάλλον να εδώ γιατί είχε κακό ίντερνετ το προηγούμενο σπίτι. Και είχαμε προβλήματα με το ίντερνετ και εδώ δηλαδή είχαμε κάποια προβλήματα με το ίντερνετ. Σε γενικές γραμμές ήταν ok, απλά σε κάποιες φάσεις έπεφτε εντελώς. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, με τη δουλειά τουλάχιστον. Αλλά δημιουργήθηκαν και λίγο να πω την αλήθεια, γιατί εγώ που κάνω upload βίντεο και τα κάνω και στο YouTube, παίρνει πολλή ώρα και επειδή έχω και ένα πρόβλημα στην θύρα του κινητού μου, δεν μπορώ να περάσω τα αρχεία με καλώδια στον υπολογιστή και έτσι πρέπει να τα στέλνω μέσω WeTransfer ώστε να τα κάνω πριν σκέψω τον υπολογιστή. Και είχα πρόβλημα γιατί η ταχύτητα ήταν κάπως αργή. Αλλά όπως και να έχει. Φεύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Τα κλειδιά μας είπε να τα αφήσουμε μέσα. Ναι. Τελείω. Okay. Τα αφήσες. Τα άφησα. Κλείνουμε τα φώτα. Σβήνουμε τα φώτα εδώ. Σβήνουμε φώτα. Ανεμιστήρες. Έκανα έλεγχο κάτω το κρεβάτι μου. Όσο έχει πέσει τίποτα, δεν έχει πέσει τίποτα. Για να δούμε κάτω το κρεβάτι. Όλα οκ. Okay. Τίποτα. Τα σιριτάρια τα ψάξαμε. Ναι, έψαξα δουλάβες και σιριτάρια πριν. Ωραία, αφήνουμε το σπίτι και αφήνουμε και τη χώρα. Το νερό είναι δικό μας, να πάρει το. Το είχα πει στην ένα δροσερό. Τέλεια. Κλεινώ. Κλείσε. Αντίο σπίτι, αντίο Βραζιλία. Ναι. Αυτό ήτανε. Εν τω μεταξύ, για κάποιο περίεργο λόγο, πρέπει πάντα να υπάρχει και μια μπανάνα μαζί μας στο ταξίδι. Έτσι για να έχουμε αγωνία λίγο, να ξέρουμε, να μην ξέρουμε μάλλον θα λιωθεί ή δεν θα λιωθεί η μπανάνα. Καταλήγουμε πάντα με χυμό μπανάνα πάνω σε όλα μας τα πράγματα. Με πολτό μπανάνα μάλλον. Δεν είναι πάντα. Κάποιες φορές προλαβαίνουμε να τη φάμε και έτσι δίνουμε έτσι μια αγωνία, μια νότα αγωνίας. Τι θα γίνει με αυτή η μπανάνα. Τι θα βογίνει η μπανάνα.